γνωστά αυτά. Οπότε αυτό η είναι. Κλάρα, η γυναίκα σου, τι κάνει. Η γυναίκα μου, που είναι η πηγή της ευτυχίας μου, τα τελευταία 2 χρόνια έχει βρει μια πολύ σοφή διέξοδο. Είναι βοηθός μητρότητας. Είναι κάτι καινούριο που ξεκίνησε στην Αγγλία, το Red Ted Doulas, και ήρθε και στην Ελλάδα. Και είναι στα παραδοσιακά πρότυπα, όπως στα χωριά που υπήρχαν οι πιο παλιές γυναίκες για να συμβουλέψουν μια γυναίκα που μένει έγκυος και δεν έχει τη βοήθεια της μαμάς της ή μεγαλύτερων γυναικών. Υπάρχει ένα site για αυτό που μου λες. Υπάρχει, ακόμα δεν υπάρχει site, το οποίο θέλει κάποια κοπέλα θέλει κάποια συμβουλή. Θέλουν συμβουλές. Στο Facebook να δει τη γυναίκα μου, να μιλήσει με τη γυναίκα μου. Τι χτυπάς. Άννα Δημητρίεβιτς στο Facebook, ξέρω εγώ να της πει. Για πες εσύ που ξέρεις από Facebook. Άννα Δημητρίεβιτς, εγώ έχω. Μπορείς να στείλεις προσωπικό μήνυμα. Μόνο κάποια που πραγματικά ενδιαφέρεται γυναίκα για το θέμα ή να μάθει ή θέλει να μείνει έγκυος ή είναι ήδη έγκυος. Θα της πεις να έρθει μια μέρα στην εκπομπή να συζητήσουμε λίγο. Πολύ ευχαρίστως. Το θέμα αυτό των γυναικών που απασχολεί. Εγώ όσα χρόνια είμαι στη τηλεόραση, συνέχεια συζητάω αυτό το θέμα με γυναίκες που ζουν με αυτή την αγωνία γιατί δεν τους προκύπτει, δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι μικρές, είναι μεγάλες. Άλλες, δεν έχει καμία σημασία η ηλικία, σημασία έχει ο καημός. Και όλες θέλουν στο τέλος με κάποιο τρόπο να βοηθηθούν. Είτε λέγεται μέσα την επιστήμη, είτε με τη βοήθεια του Θεού, είτε με οτιδήποτε άλλο πρακτικό σε εισαγωγικά κόλπο, αυτά που λέγανε παλιά γιαγιάδες. Εγώ θυμάμαι, όταν ήθελα να ξεκινήσω το πρώτο παιδί να μείνω έγκυος, από το άγχος μου που το ήθελα τόσο πολύ, δεν ερχόταν με τίποτα. Πέρασαν 6 μήνες. Λοιπόν, το τι κόσμο με σταματούσε στο σούπερ μάρκετ και μου λέγανε Ελενίτσα μου, άκου παιδί μου, θα σου πω εγώ το κόλπο. Λοιπόν, κάποια από αυτά πρέπει και να στέκουν, θέλω να σας πω έτσι. Θυμάμαι μόνο αυτά τα οποία τα είχα δοκιμάσει. Λοιπόν, το ένα ήταν το καλοκαίρι να κάθεστε στον ήλιο με την κοιλιά σας ακάλυπτη να τη χτυπάει ο ήλιος, να ζεσταίνετε τα όργανα τα γυναικολογικά. Σας λέω τώρα τι μου λέγανε γιαγιάδες, έτσι. Μεγάλες γυναίκες. Χωρίς να τις ρωτήσω. Μου λέγανε κορίτσι μου, μη στεναχωριάσαι. Εγώ δεν έλεγα τίποτα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί πιάνουν κι άλλες που θέλουν να κάνουν ένα παιδί, δεν το λένε και τις λένε. Δεν μένεις έγκυος. Λοιπόν, άκου το μυστικό. Πόσο άβολα αισθάνεται και οι άλλοι που θέλουν να μείνει έγκυος, αλλά τέλος πάντων είναι καλοπροαίρετα όλα αυτά. Να ζεσταίνετε λοιπόν τα όργανα της γυναίκας. Άλλο που μου είχε πει μια άλλη γιαγιά. Σε σούπερ μάρκετ κι αυτή. Όλες εκεί με στα μετάγανε. Μου λέει, άκουσα να δεις τι θα κάνεις. Τις μέρες που είναι. Τώρα μην με ακούνε και οι γιατροί και μου πετάνε τίποτα με λιτζάνες στην τηλεόραση. Όχι, εγώ λέω τώρα τα γιατροσόφια και τον γιαγιάδων, έτσι. Που λέγονται. Μην τρελαθούμε πάνω απ' όλα ο γιατρός μας. Αλλά λέμε τώρα, λέμε. Λοιπόν, μου είχε πει μια άλλη το τρομερό. Και το είχα κάνει και αυτό, δεν το κρύβω. Όλα τα είχα κάνει. Θα γεμίζεις, λέει, μια λεκάνη με καυτό νερό. Θα είσαι στις μέρες σου όμως, του κύκλου σου. Κάθε μια γυναίκα έχει μια μέρα δικιά της, τέλος πάντων. Καλά, διαφημίσεις. Μου κάνουν νοήματα, μου κάνουν χαιρετισμούς, μου κάνουν διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, διαφημίσεις θα σας το πω μετά το κόλπο.